Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θα την έλεγα την τριλογία. Ξεκίνησε από την αρχαία Επίδαυρο, πέρασε από το Πορτοχέλι της Ερμιονίδας και καταλήγει στο Τολό, έτσι λίγο πιο πανηγυρικά και με περισσότερους εκθέτες. Είναι αλήθεια από τις εκδηλώσεις τις οποίες χαίρεσαι να έρθεις. Χαίρεσαι πρώτα-πρώτα, δεν υπάρχει ίχνος αντιπολίτευσης. Δεύτερον, συμμετέχουν όλοι οι φορείς, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αυτοδιοίκηση, πολιτιστική σύλλογη, επαγγελματική σύλλογη. Και το ζητούμενο και το στόχος είναι να προωθήσουμε, να αναδείξουμε και να προωθήσουμε και να προβάλλουμε τα προϊόντα μας. Τα προϊόντα τα οποία σε αυτή την πλούσια γη, την έφορη γη, είναι πλουσιοπάροχα, όπως είπα, δίνουν τη δυνατότητα για δημιουργίες, γευστικές και άλλες. Και είναι ευκαιρία όμως, πέρα από όλο αυτό το θέμα των εκδηλώσεων των μικρών, να μπορέσουμε να βάλουμε και την αργολίδα με κάποια σημειακά προϊόντα, ενδεικτικά. Νομίζω έχουμε πρώτα-πρώτα τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης και γεωγραφική ένδειξη. Είναι η αγκινάρα, είναι το πορτοκάλι, είναι οι ελιές και το λάδι, τόσο από την Ερμιονίδα όσο και από το Λιγουριό. Αυτά τα πράγματα δηλαδή, όταν θα τα καταφέρουμε να τα βάλουμε με έναν τρόπο πιο επαγγελματικό, να μπορέσει να τα απολαύσει καταρχήν ο άλλος και να του γίνει ζήτημα, να του μπει στο μυαλό ότι τώρα θα μαγειρέψω με ελαιόλαδο κρανιδίου. Όπως παίρνει τη φλάσκα τη μελιτζάνα, την τζακόνικη που λέμε, θα έρχεται και θα πάρει την αγκινάρα. Θα ψάξει να βρει την αγκινάρα. Θα ψάξει να βρει το ελαιόλαδο, μακάρι να είναι τυποποιημένο και σαν προϊόν ελκτικό, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα υπάρχοντα, όπως είπα, να τα προωθήσουμε, να τα προβάλλουμε και έτσι, γιατί είναι τα πλεονεκτήματα της γης μας αυτής. Να μην ξεχνάμε και τον αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος, αν δεν πατήσουμε πάνω εκεί, ίσως και διατροφική χρήση να έχουμε και άλλα δεινά εντός εισαγωγικών. Άρα τα έχουμε αυτά τα όπλα, μας έχουν έρθει πλουσιοπάροχα, υπάρχει λαός και παραγωγή που έχουν όρεξη για εργασία. Τους δίνουμε την ευχαίρεια αυτή για να κάνουμε όσο το δυνατότερο την καλύτερη δυνατή προβολή.